The Woods, Gotham Academy, Trinkets και πολλά ακόμα. Σήμερα μαζί μας ο Μιχάλης Διαλυνάς. Ο Μιχάλης Διαλυνάς είναι ίσως ο πλέον δραστήριος Έλληνας σχεδιαστής κόμιξ και έχοντας δουλέψει για εταιρείες όπως η IDW, η Boom, η Marvel, η Image, η Dark Horse και η DC, αποτελεί και έναν από τους πλέον καταξιωμένους στο εξωτερικό. Στην περσινή απονομή των ελληνικών βραβείων κόμιξ, μας εκμυστηρεύτηκε ότι ήταν παιδικό του όνειρο να σχεδιάσει χελωνονιτζάκια, ενώ η επερχόμενη τηλεοπτική μεταφορά του The Woods αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μια σημαντική στιγμή στην καριέρα του. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας. Θέλω να σου πω μερικές λέξεις και να μου πεις το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Okay, είπες. Graphic novel. Δουλειά. Υπερήρωες. Θέλω να ξαναπώ δουλειά, αλλά περίμενε. Χελώνες. Αγάπη. Ροκανίδια. Μπαμπάς. Όχι. Ήταν ξελουργός. Αλήθεια, τέλειο. Κάτνιπ. Όλεβερ. Αν και μπορώ να σου πω Ηλίας, επίσης, μου θυμίζει το Κάτνιπ. Καπέλο. Εγώ. Batman. Dream job. Ναι, έκανε σε σοκαρέτα. Πού είναι το καλύτερο Batman όλων των εποχών. Μπορώ να το δείξουμε. Batman με πίπα και να παίρνει αγκαλιά το Clarion που έχει ντυθεί η Robin. Τη Robin και τη γάτα. Υποπτεύομαι πως πάντοτε το σχεδίαζες. Πότε όμως θυμάσαι τα πρώτα σου σχέδια που γίνανε κόμιξ? Κόμιξ. Δεν ξέρω αν πάντα σχεδίαζα κόμιξ. Δηλαδή θυμάμαι ότι έκανα απλά σκιτσάκια, ειδικά χελωνιτζάκια και Ghostbusters σχεδίαζα πολύ. Αλλά νομίζω κόμικ πρώτη φορά που είπα θα κάνω ένα κόμικ ήταν στο πρώτο διαγωνισμό το 9. Ήμουν 16 νομίζω. Δικιά σου ιστορία φαντάζομαι. Ναι. Μια ευλακία και μισή ήταν. 16 χρονών, τι να κάνεις, κάτι δαίμονες ήταν μέσα κτλ. Ναι. Ποιες είναι οι επιρροές σου από τα κόμιξ, αλλά και γενικότερα από την τέχνη? Σκατά. Η μεγαλύτερη επιρροή μου είναι το BPRD και συγκεκριμένα ο σχεδιαστής Guy Davis. Ναι. Μεγάλη αγάπη, δηλαδή αυτός μου έμαθε πώς να σχεδιάζεις άτσαλα είναι ok. Ναι. Δεν χρειάζεται όλα να είναι τέλεια. Ναι. Με 5 γραμμές μπορείς να δώσεις το feeling που θες. Δηλαδή, ειδικά στο μαρκί που έκανε αυτός, ήταν όλα squiggly lines, συνέχεια, δηλαδή έκανε κάτι Victoriana εκεί πέρα, ανάγλυφα. Ναι. Ήταν απλά 5 γραμμούλες και φαινόταν, με την αναγνώση φαινόταν μια χαρά. Δηλαδή, σπίτι πρέπει να έχω τα πιο πολλά πράγματα υπογεγραμμένα από έναν άτομο. Δηλαδή από τον Guy Davis πρέπει να έχω 10 πράγματα υπογεγραμμένα και δωρεάν σκιτσάκια κτλ. Που μου έχει στείλει. Συν έχω ένα εξώφυλλο Guy Davis στο σπίτι μου. Είναι το μοναδικό artwork που έχω σπίτι, κρεμασμένο στον τοίχο. Είναι πάνω από το γραφείο μου όταν δουλεύω σπίτι και απλά με κατακρίνει. Έχεις πολύ μεγάλη παρουσία στο εξωτερικό. Ποια είναι η πρώτη σου δουλειά? Ή μπορώ να πω ότι ήταν κάποιες εικονογραφήσεις για το cracked.com. Για ένα βιβλίο που δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Οπότε έχω κάνει 3 εικονογραφήσεις που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ. Ή μπορώ να πω το Amara's Blade, που ήταν η πρώτη μεγάλη είσοδο στην Αμερικάνικη αγορά. Ή μπορώ να πω στο Pop Gun το 2 από την Image, είχα βάλει μια ιστορία. Α, δεν ήταν δουλειά. Αυτή ήταν, δίνω μια ιστορία για να κυκλοφορήσει σε αυτό το volume. Και μετά έκανε και στο 4ο volume το και το τελευταίο, έκανα 2 ιστορίες. Και από εκεί ξεκίνησε η πορεία μου, γιατί από εκεί με ανακάλυψαν άλλοι. Δηλαδή, εκεί ανακαλύφθηκα ή στην Dark Horse έκανα μεγαλύτερη παρουσία ή η πρώτη πληρωμένη δουλειά είναι η Crack. Αυτή η εμπειρία πώς ήτανε για τον Μιχάλη της τότε εποχής, δηλαδή? Λοιπόν, στο Pop Gun δούλευα σε διαφημιστική. Είχαμε κάνει εδώ πέρα, είχα κάνει μόνο fanzine, το Free Online. Οπότε ήμουν πολύ ενθουσιασμένος ότι θα βγαίνει μια δουλειά μου στο εξωτερικό. Περίεργη εμπειρία, γιατί ήταν ένα αχταρμάς από βιβλίο, αλλά αυτό το βιβλίο στη συνέχεια έγινε αυτό που λέγαμε τηλεφωνικός κατάλογος για τα κόμιξ. Γιατί άμα πιάσει ένα από αυτά
είναι όλοι τωρινοί σχεδιαστές που δουλεύουν στο χώρο. Για το Amara's Blade, εντάξει, έκανα τούμπες. Γιατί η Dark Horse ήταν η τελευταία εταιρεία που είχαμε στη λίστα για να στείλουμε το pitch για τη σειρά. Άντε να στείλουμε σε αυτούς, ποτέ δεν ξέρεις. Και όλοι είπανε ναι, αλλά... Ναι. Και η Dark Horse είπε ναι. Θετικά και αρνητικά η εργασία σε ξένες εκδοτικές. Η συνεργασία με τις περισσότερες είναι τίμια και σωστή. Mm-hmm. Θα σου κάνουν παρατηρήσεις. Άμα ακολουθείς τις παρατηρήσεις, όλα θα πάνε καλά. Ναι. Πληρώνεσαι την ώρα που σου λένε. Okay. Χωρίς πολλά πολλά, χωρίς κυνηγή τίποτα. Οπότε έτσι η συνεργασία είναι ομαλή. Ναι. Παραδίδεις, πληρώνεσαι. Παραδίδεις, πληρώνεσαι. Όλα είναι καλά. Τα αρνητικά είναι ότι μερικές φορές πρέπει να τσακωθείς με τις εταιρείες επειδή θέλουν κάποια αλλαγή που δεν στέκει και πρέπει να αποδείξεις το δίκαιο σου, αλλά όλα καλό είναι, γιατί κανένας δεν πληγώνεται στο ναι, τέλος σε αυτό το θέμα. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια δουλεύεις στο The Woods. Ναι. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Όταν είχα τελειώσει την ιστορία με το Spider-Man, μέσα στο κενό που δούλευα Spider-Man εκείνο το καλοκαίρι, είχα ξεκινήσει να δουλεύω με την Boom επειδή μου αρέσει το Adventure Time. Mm-hmm. Και τους είπα, θέλω να κάνω Adventure Time, τι θα κάνουμε. Οπότε άρχισα να δουλεύω μαζί τους σε εξώφυλλα. Μέσα σε αυτό το διάστημα, κάνοντας 3-4 εξώφυλλα για Cartoon Network προϊόντα, έκανα το Spider-Man και όταν τελείωσα το Spider-Man, ξαφνικά μου ήρθε η Boom και μου λέει, έχουμε αυτό το project, θέλουμε εσύ να το σχεδιάσεις. Κάναμε ένα δείγμα για το γαμώτο, αλλά μάλλον θα το πάρεις. Οπότε κάνω εγώ το δείγμα, μου λένε, εντάξει, είσαι μέσα. Τους ρωτούσα γιατί, μου λένε, Amara's Blade, και είμαι, οκ, okay, μπράβο. Και μετά, ένα μήνα αργότερα, βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη για το συνέδριο και βγαίνω για φαγητό μαζί με την εταιρεία και τον James και απλά πίναμε ποτά και αγκαλιαζόμασταν. Ήταν αυτό το ναι, πάμε για αυτό το project. Αυτό. Τέλειο. Οπότε απλά ο James διάβασε το Amara's Blade, ήθελε εμένα για τη σειρά και έτσι ξεκίνησε η υπέροχη συνεργασία μας. Πριν από κάποιο καιρό, ακούσαμε με τα χαράς ότι το Woods θα γίνει τηλεοπτική σειρά. Ναι. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαστε στη θέση που έχουμε την Universal Cable Production σαν εταιρεία παραγωγής. Έχουμε το κανάλι Sci-Fi σαν εταιρεία, σαν κανάλι. Mm. Έχουμε το σκηνοθέτη Brad Peyton που έκανε το San Andreas. Mm-hmm. Σεναριογράφο που κάνει το Adaptation. Και βρισκόμαστε στη φάση που γράφεται το πιλωτικό επεισόδιο. Mm-hmm. Αν όλα πάνε καλά και το πιλωτικό επεισόδιο είναι καλογραμμένο και ψηθεί το κανάλι και δώσει τα λεφτά, μετά θα γίνει σειρά. Ποια θα έλεγες ότι είναι η αγαπημένη σου στιγμή στο χώρο των κόμιξ? Όταν μου στείλε η εταιρεία IW για να κάνω χελεντζάκια, έκλαψα. Οκ. Okay. Ναι. Ήμουνα έξω για ποτό και μου φύγε δάκρυ. Επειδή δεν μπορούσα να το σχεδιάσω. Επειδή είχα μόλις ξεκινήσει να σχεδιάζω το Woods. Οπότε με τα χελονιτζάκια τους έχω απορρίψει 3 φορές. Ναι, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που είπα δεν μπορώ να τους ξαναπορρίψω, πρέπει να κάνω τη δουλειά. Ναι. Πρέπει να το κάνω γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσουν να με ρωτάνε. Ναι. Και αυτό, από τότε απλά βρίσκω θέσεις να χώσω χελονιτζάκια. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο έχω κάνει 4 τεύχη. Ναι, ναι. Παράλληλα με 10 τεύχη από αυτό, παράλληλα με τον Gotham έκανα. Δηλαδή, ξαφνικά βρήκα τη δύναμη να κάνω πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Το άλλο ήταν με τηλεοπτική σειρά. Mm-hmm. Το email από το πουθενά που ξαφνικά γίνεται αυτό το πράγμα. Και να κάνουμε Skype meetings και στα ξημερώματα να μιλήσουμε όλοι μαζί. Και να τι γίνεται, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Και πάλι ξαναγυρνάμε στα χελονιτζάκια. Όταν γνώρισα τον Eastman, τον δημιουργό. Πας και συναντάς έναν άνθρωπο ο οποίος δημιούργησε την παιδική σου ηλικία και ξαφνικά κάθεσαι δίπλα του και του λες ευχαριστώ που με αφήνεις να σχεδιάσω τη σειρά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ περίεργη στιγμή που δεν μπορούσα να καταλάβω τι γινόταν εκείνη τη στιγμή.
Μια πολύ δύσκολη ερώτηση τώρα. Θέλω να μου πεις, με το ψου, ό,τι σου έρχεται στο μυαλό, τις τρεις αγαπημένες σου ταινίες και τα τρία αγαπημένα σου βιβλία. Έλα ρε. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι ταινία είδα χθες. Πέμπτο στοιχείο. Batman Returns. Okay. Και Ρομπέν το Αδασόν με τον Kevin Costner. Α, πολύ ωραία. Ναι. Το τραγούδι και όλα έτσι. Και το τραγούδι, εντάξει. Τραγουδάς και εσύ και εσύ, ναι, πάμε. Νομίζω ότι είναι επειδή οι κακοί μου αρέσουν. Και από βιβλία θα σκεφτώσουν κάτι. Το Akira. Ωραία. Killing Joke. Okay. Το έχω τρεις φορές σπίτι. Ωραία, είπα δύο. Δεν μπορεί να μετρήσω σαν 7. Είναι 6 βιβλία το Akira. Κάποια ένοχη απόλαυση που έχεις. Επειδή ξέρω ότι στην κόμικ φάση υπάρχει κόσμος που μισεί τις ταινίες, μου άρεσε και το Dread του Stallone, Σταλόνι, και το Constantine. Εμένα μου αρέσει το Constantine. Με το Keanu Reeves. Δηλαδή είναι γάμο τις ταινίες, αλλά εντάξει. Πολύ ωραία ταινία. Και από, ειδικά από, άμα το δεις από πλευράς φωτογραφίας, έχει υπέροχα πράγματα μέσα. Λοιπόν, τι να περιμένουμε από εσένα στο μέλλον. Το τέλος του Woods. Οκτώβριο κυκλοφορεί το τελευταίο τεύχος. Μπορεί να κάνω κι άλλα χιλονιτζάκια μέσα στη χρονιά αυτή. Θα μάθω μάλλον τον άλλο μήνα. Και να περιμένετε φωτογραφίες από μένα να κάνω διακοπές για 2-3 μήνες. Θα πάω σε μια παραλία. Θα βάλω φωτογραφίες με τα ποδαράκια μου μέσα στην άμμο. Μπορεί και να είναι και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αλλά δεν πειράζει. Έστω. Θάλασσα να είναι, παραλία να είναι. Έστω αυτό. Αυτό, ένα κοκτέιλάκι, κάτι να γίνω άνθρωπος. Αυτό. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που πολλοίς κόσμος στη ζωή μου περιμένει να γίνει. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας. Thank you. Όσο για εσάς, ένα σχόλιο σας αρκεί για να μπείτε στην κλήρωση για δύο αντίτυπα The Goods και Χέλλον Ονιτζάκια, υπογεγραμμένα από το δημιουργό Μιχάλη Διαλυνά.